Γεια σας. Τι κάνετε? Εδώ στους δρόμους εγώ, κλασικά. Πριν λίγο ένας κύριος με σταμάτησε στο φανάρι και προσφέρθηκε να μου καθαρίσει τα τζάμια. Οπότε του έδωσα τα γυαλιά μου και τα έκανε πεντακάθαρα. Πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω πόσο βρώμικο είναι το παρμπρίζ μου. Και τώρα το ψάχνω να κάνω αναστροφή να μου καθαρίσει και το παρμπρίζ, αν γίνεται. Α, άκυρο, παίχτες. Όχι, όχι, είναι δύο σκυλιά που κάνουν σεξ. Ναι, οκ, okay, πρέπει να καθαρίσω αυτό το παρμπρίζ επί τότους. Μιλάει στο κινητό άλλος τώρα, μισό. Πάρτε το χρόνο σας, δε. Μην τους κλείσετε τους ανθρώπους. Εντάξει, περάστε. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Πώς είστε? Γεια σας. Α, τι ωραία ατμόσφαιρα, ζέστη. Ωραία δεν είναι? Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Έχει να ψοφιά έξω. Αγαπημένοι μου φίλοι. Γεια σου, Διονύση. Πώς σας λένε για να πω κι εγώ γεια σου, να είμαι εξίσου ευγενής. Εγώ είμαι ο Σπύρος. Ναι. Εγώ είμαι ο Σάβας. Ο Σπύρος και ο Σάβας. Γεια σας, ωραίες παιδιά. Θέλω να βάλετε ζωνούλες, να μου είστε ασφαλείς. Αχα. Και μετά να μου πείτε πού σας πάω. Πάμε Ηλιούπολη. Φύγαμε για Ηλιούπολη, λοιπόν. Σπύρο και Σάβα, ναι. Πείτε μου λίγα πράγματα για εσάς. Εγώ είμαι συνταξιούχος. Μάλιστα. Του δημοσίου, okay. Μ' αρέσει το διάβασμα. Τι διαβάζεις αυτή την περίοδο? Διαβάζω μυθιστορήματα. Οκ. Okay. Έχεις κάποιο να μας προτείνεις έτσι που διάβασες πρόσφατα και σου άρεσε? Ναι, να σου πω. 50 Shades of Grey. Διαβάζω Έλλη Αλεξίου. Α. Διαβάζω Σαμαράκη Αντώνη, το λάθος. Μάλιστα. Α, ό,τι τύχει. Ψαγμένος ο Σπύρος, διαβαστερός και μ' αρέσει. Ναι, μπράβο, και μου αρέσει και ο αθλητισμός πάρα πολύ. Τι σου αρέσει στον αθλητισμό, να τον παρακολουθείς? Στον αθλητισμό βέβαια μου αρέσει το καλλιτεχνικό πατινάζ. Κάνεις τέτοιο? Όχι. Αλλά σ' αρέσει να βλέπεις? Μ' αρέσει να βλέπω γιατί προσφέρουν θέαμα, πολύ αέρινα. Πολύ ωραία τέχνη, αέρινη. Είναι αέρινο άθλημα. Μπράβο. Ορό στον πάγο. Έχει και Αλέξη Κοστάλα που οτιδήποτε έχει, έχει μέσα. Αλέξη Κοστάλα με τη μαγική του φωνή. Το θέλουμε, αν μη τι άλλο. Βεβαίως. Κάνει αναφορές συχνά στο Γιούρι Γκριγκάρεβιτς. Είναι κάτι που του αρέσει να κάνει. Ναι, ναι. Μπράβο. Και γνωρίζει και 5-6 γλώσσες. 7-8 μη σου πω. Ναι. Και κάθε λέξη τη λέει με την προφορά της σε κάστοτε γλώσσας της. Μπράβο του. Λες και έχει πάρει μαθήματα από σκηνοθέτη θέατρου. Θα έλεγε κανείς. Ναι. Μπράβο του. Πολύ ωραίος και πολύ θεατρικός και καλλιτεχνικός. Σαν τον Σάβα. Καλά λέω, Σάβα. Ναι, έτσι ακριβώς. Πες μας λίγα πράγματα και για σένα. Λοιπόν, εγώ εργάζομαι στο αεροδρόμιο στην Αθήνα. Τι κάνεις στο αεροδρόμιο στην Αθήνα? Είμαι υπεύθυνος για το σύστημα που διαχειρίζεται τις αποσκευές. Οκ, okay, άρα αν χάσουμε ποτέ κανείς την αποσκευή μας, παιδιά, δείτε το πρόσωπό του, ο Σάβας είναι, αυτός ναι. Φταίει για όλα. Πώς ακριβώς. Αυτή αν και οι αποσκευές δεν χάνονται, αλλά άμα αρχίσει μία στο εκατομμύριο, εδώ. Εμένα μου κάνει εντύπωση, θα σου πω κάτι, Σάβα, το πόσο λίγος κόσμος κλέβει αποσκευές. Μου φαίνεται κάτι πολύ εύκολο να βουτήξει και να φύγει. Δεν τσεκάρει κανείς τίποτα. Απορώ πως δεν το κάνουν. Μην το κάνετε, δεν θέλω να σας δώσω ιδέες. Απλώς μου κάνει εντύπωση πως δεν χάνονται, όντως. Νιώθω ότι είναι τα πολύ εύκολα πράγματα να χαθούν. Εντάξει. Αλλά με ένα Σάβα στο πόστο του υπευθύνου, πώς να χαθούν οι αποσκευές? Κέρβερος. Τολμάνε να τους πάει. Sorry κιόλα. Κέρβερος. Μπράβο. Μπράβο, Διονύση, το ψωμάκι μας. Έτσι, μπράβο. Ναι. Πες μου και ένα χόμπι σου και σένα. Στον ελεύθερο μου χρόνο κάνω self-test, PCR-test, rapid-test. Ποιο είναι το αγαπημένο σου? Το τεστ της μπουγάτσας. Ωραίο είναι αυτό. Το περνάς? Ναι, απλά παχαίνει. Θέλω να δω κάθε μέρα αν έχω μία γεύση. Και όταν τελειώσω την μπουγάτσα, τραβάω στο καπάκι και ένα ράπιτ. Δεν ένα έχω COVID, ναι. Γιατί έχω γεύση μπουγάτσας. Ακριβώς. Οπότε όλα καλά. Έχω λίγα παραπάνω κιλά, ναι. Αλλά άξιζε. Δεν παίζουνε με αυτά τα πράγματα. Αστειεύεσαι τώρα, τι μες. Δεν μας έφερες μία μπουγάτσα να τεσταριστούμε κι εμείς μόνο. Αδυνατίζει προς τα έξω όμως. Έκανε ναι. Το τεστ πριν μπω μέσα. Ναι, αλλά γράφουμε από πάνω εδώ ότι σε αυτή την εκπομπή και σε αυτά τα γυρίσματα πάρθηκαν όλα τα μέτρα ενάντια στον COVID. Mm-hmm. Και την μπουγάτσα σαν μέτρο δεν την πήραμε. Και τώρα μας εκθέτει στους τηλεθεατές, Σάβα. Μαθαίνετε. Μαθαίνουμε. Όσο γερνάς μαθαίνεις. Να σημειώσει η παραγωγή να φέρνει μπουγάτσες, παρακαλώ, πριν το γύρισμα για να τεστάρουμε για COVID. Γλυκές, ναι. Γλυκές, όχι αλμύρες. Γλυκές μπουγάτσες. Γλυκές. Με κανελίτσα, Με κανελίτσα πάνω απ' όλα. Επειδή άνοιξε η όρεξή μου, μήπως ναι. Άνοιξε και η δική σας όρεξη για λεφτά? Είστε έτσι φιλάργυροι καθόλου? Νιώθετε αυτή τη στιγμή? Όχι, είμαστε φιλάργυροι, φιλοχρήματοι είμαστε. Μ' αρέσετε. Φιλοχρήματοι, γιατί και εγώ σε χρήματα θα σας πληρώνα και όχι σε άργυρο. Οπότε είμαστε πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, παιδιά μου,
Πολύ απλό είναι το παιχνίδι μας εδώ πέρα. Σας κάνω ερωτήσεις, απαντάτε. Έχετε περιθώριο για δύο λάθη. Το τρίτο δυστυχώς πρέπει να σας κατεβάσω και καθόλου δεν το θέλω. Στη μαύρη νύχτα τώρα. Για το φόβο των Ιουδαίων, για να ξορκίσουμε λίγο το κακό. Μην αγχώνεσαι, λοιπόν. Κυριακάτικα τώρα. Τώρα δεν σηκώνει. Λοιπόν, και έχετε δύο βοήθειες. Όχι ότι θα τις χρειαστείτε, αλλά λέμε τώρα. Σπάει ο διάολος το ποδάρι του, κάνοντας καλλιτεχνικό πατινάζ, ας πούμε έτσι. Mm-hmm. Και ναι. Θέλετε μία βοήθεια. Παίρνεις ένα τηλέφωνο κάποιο φίλο σου, τον Αλέξη Κοστάλα, τον ρωτάς. Ή μπορείτε να πάρετε και τηλέφωνο τον Σοφό Παππού μου, ο οποίος θα σας δώσει δύο πιθανές απαντήσεις και η μία θα είναι η σωστή. Μάλιστα. Το έχουμε. Βεβαίως. Για πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με μία πρώτη ερώτηση για 25 ευρώ. Τι είναι ο αγράμματος άνθρωπος σύμφωνα με την παροιμία? Ξύλο απελέκητο. Θα έλεγα λίγο σωστά, αλλά θα έλεγα λάθος. Άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο. Πολύ σωστά. Μπράβο, φοβερέ και τρομερέ, φίλε Σπύρο. Έβγε. 25 ευρώ είναι δικά σας. Έβγε. Πάμε να τα κάνουμε 50 όμως, γιατί δεν σας έχω κόψει για ψυχικατζίδες και θέλω να μιλήσουμε με μεγάλα ποσά εδώ πέρα. Ποια γαλλίδα τραγουδίστρια αποκαλούν το σπουργητάκι? Η Edith Piaf. Πολύ σωστά. 50 ευρώ είναι δικά σας. Ασταμάτητοι είστε μέχρι στιγμής. Πάμε να συνεχίσουμε αυτό το φοβερό σερί. Τρίτη ερώτηση για 75 ευρώ, παιδιά. Ποιος είναι ο τρίτος μεγαλύτερος δήμος της χώρας? Θέλει σκέψη. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα νομίζω. Πάτρα δεις, όχι ο Βόλος, Όχι. Η Πάτρα ή το Περιστέρι. Δήμος. Το Περιστέρι, δεν έχεις άδικο. Ή ο Δήμος Περιστέρι. Τη βοήθεια του παππού, πώς το βλέπεις? Είναι από κάποιο, δεν είναι η άποψή σου. Λέω να... Σου λέει Δήμος. Δήμος. Ναι, θα μου πεις και ο Δήμος Πατρέων, ας πούμε. Ναι. Θα πούμε Πατρέων. Θα πάμε στο Δήμο Πατρέων, λοιπόν. Ναι. Πολύ σωστά, είναι ο Δήμος Πατρέων. Μπράβο, παιδιά, 75 ευρώ είναι δικά σας. Μάλιστα. Ρισκάρατε και άξιζε τον κόπο. Καλά κάνατε, σας δικαίωσε. Πάμε, τελευταία ερώτηση, πρώτου γύρου, να τα κάνουμε 100 ευρώ. Τι είδους τραγούδια ακούγονταν κυρίως στο μινόρε της Αυγής? Ρεμπέτικα. Ναι. Κρατάω αυτή την απάντηση. Ναι. Την κρατάω. Πολύ σωστά είναι τα ρεμπέτικα. Μπράβο, 100 ευρώ δικά σας. Τι τέρατα μορφώσεως είστε εσείς? Καλά, δεν είναι. Τώρα σας καμαρώνω. Να μην το πω, θα το πω. Να σε καλά. Αν δεν μπενέψουμε τους επιβάτες μας, να πέσουν να μας πλακώσουν. Και δεν το θέλουμε. Μην ξαναπάρεις τα ρήφα. Όχι, ναι, πάει τέρμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε δεύτερο γύρο, όπου η κάθε ερώτηση είναι για 50 ευρώ και πάμε στην πρώτη ερώτηση. Ποιος διαδέχτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ? Ο Κώστας Σιμίτης. Κρατάω Κώστα Σιμίτη, λοιπόν. Βεβαίως. Πολύ σωστά, Κώστα Σιμίτης. Τα φιλιά μας στο Σιμίτη, που είναι μεγάλος φαν της εκπομπής εδώ πέρα. Ναι. Στέλνει fan mail καθημερινά. Mm. Ναι. Και πάμε επόμενη ερώτηση. Είστε στα 150 ευρώ, πάμε να τα κάνουμε 200. Σε ποιον ποταμό ζουν τα σπάνια ροζ δελφίνια? Αμαζόνιος είναι. Ζουν και στο Γιάνγκτσε. Ναι. Τον κινέζικο, αλλά τα ροζ είναι στον Αμαζόνιος. Ενώ στο Γιάνγκτσε ποια είναι, τι χρώματος? Είναι προς το άσπρο, αλλά το κλασικό, το ροζ το είναι Αμαζόνιο. Ωραία, κρατάω Αμαζόνιο. Ναι. Πολύ σωστά. Μπράβο ρε παιδιά, Αμαζόνιος, 200 ευρώ είναι δικά σας. Τι θα τα κάνετε τα λεφτά άμα τα κερδίσετε, ποια είναι τα σχέδιά σας? Προφανώς. Ναι. Θα τα δώσουμε στα παιδιά μας. Τώρα είναι ιερός ο σκοπός. Τώρα νιώθω πως πρέπει να κερδίσετε. Τα οποία τα έχουν μάλλον περισσότερη ανάγκη από εμάς, μιας και σπουδάζουμε. Τι σπουδάζουν τα παιδιά? Ο γιος είναι στην πληροφορική. Τέλεια. Και η κόρη τελειώνει το μαθηματικό. Να σας ζήσουμε, τα χαίρεστε. Σάβα, εσύ παιδάκια. Ευχαριστούμε. Εγώ έχω ένα γιο στα 21, σπουδάζει κι αυτός. Τέλεια. Οπότε... Εντάξει, okay, είναι ιερή υπόθεση. Πάμε να μαζέψουμε πολλά λεφτά εδώ πέρα τώρα. Όχι ότι δεν θα μαζεύατε ούτως ή άλλως, αλλά τώρα θα βοηθήσω κι εγώ να γίνουν εύκολες ερωτήσεις να τα κλειδώσουμε. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση για 250 ευρώ. Ποιος αθλητής έχει κατακτήσει τα περισσότερα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια για την Ελλάδα? Λοιπόν, λοιπόν, ο Πύρος τι μας προτείνει?
Κρατάω Πύρο Δήμα. Ναι. Πολύ σωστά. 3 χρυσά μετάλλια ο Πύρος. Συν ένα στην Ολυμπιάδα του 2004. Που πήρε χάλκινο. Χάλκινο. Εξαιρετικός ο Πύρος. Τα φιλιά μας. Επίσης, καμιά φορά και αυτός είναι πολύ μεγάλος φαν. Αράζονται με τον Κώστα Σιμίτη και βλέπουν ταξί. Πολύ φίλοι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι. Ποιος ήταν ο πρώτος άθλος του Ηρακλή? Ήτανε η Λερναία Ύδρα. Το βήμα στο φιλόλογο. Κάτσε ντε. Για πες ρε φιλόλογε. Τι θυμάσαι από μυθολογία ή έστω από τη σειρά Χέρκιουλης στο Πρέπει Σπάρ. Πρέπει να ήτανε η Λερναία Ύδρα με τα πολλά κεφάλια. Λερναία Ύδρα κρατώ. Ναι. Λερναία Ύδρα. Με μεγάλη μου θλίψη οφείλω να σας πω ότι ήταν το λιοντάρι της Νεμαίας. Από όπου πήρε και το από πάνω που φόραγε και το χούντι. Ναι, τη λέω ότι το είχε φορέσει κουκούλα. Οπότε μετά στα υπόλοιπα το φόραγε ήδη, κατάλαβες. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, δεν πειράζει. Είστε φοβεροί, είστε τρομεροί, δεν μασάμε μία. Λοιπόν, μπαίνουμε τώρα τρίτο γύρο όπου η κάθε ερώτηση είναι για 100 ευρώ. Ποιος είπε την ατάκα? Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Στην ταινία ο Ατσίδας, το είπα και εγώ όταν μπήκατε. Ο Ηλιόπουλος. Πολύ σωστά ο Ντίνος Ηλιόπουλος, μιας και φτάνουμε στην Ηλιούπολη. Όλα κάπως συνδέονται αυτά ηχητικά, ίσως ποιος ξέρει. Ωραία. Πολύ σωστά ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Είστε στα, μισώ να υπολογίσω τώρα εγώ, και όταν λέω υπολογίσω εννοώ να περιμένω με το πουν στο ακουστικό, στα 350 ευρώ, παιδιά. Yeah. Πάμε να τα κάνουμε 450. Πάμε. Φύγαμε. Τεχνολογία σε ερώτηση λίγο. Social media έχουμε καθόλου? Όσο πατάει η γατούλα. Όσο πατάει η γατούλα. Παίζει να έχετε και Twitter, γιατί η ερώτηση είναι πόσους χαρακτήρες επιτρέπεται να γράψει κανείς σε ένα tweet. Ούτε το θυμάμαι καθόλου. Έχω Twitter, δεν το θυμάμαι καθόλου. Α, θα πάρουμε βοήθεια. Θα πάρουμε βοήθεια. Οκ. Okay. Παππού ή δικό σας άνθρωπο? Όχι, θα πάρω τη γυναίκα μου. Να πάρουμε τη σύζυγο, να πούμε και ένα γεια. Ναι. Την έχουν και ξεροσταλιάει στο σπίτι. Ναι. Σας περιμένει ναι. να γυρίσετε από τον πόλεμο ακούγοντας Σωτηρία Μπέλου. Για πάμε λίγο. Έλα, Βίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω μια βοήθεια. Είμαι εδώ με τον Διονύση. Κάτι σε ένα γλυκόλογο. Μιλάτε, λες και είστε ο πρωθυπουργός με τον... Καλησπέρα, αγάπη μου. Έτσι, τώρα ο μάλιστα. Ο Διονύσης εδώ πέρα με πιέζει. Γεια σου, αγάπη μας. Γεια σου. Σε ακούει. Μια χαρά. Μια χαρά είμαστε. Κάνει ωραία παρέα. Μια χαρά είναι η παρέα. Μια χαρά είναι η παρέα. Ανθρωπαρέα, ξέρεις. Μας έβαλε μια ερώτηση τεχνολογία, την οποία είμαι σίγουρος ότι την θυμάσαι. Γιατί είσαι γνωστή hacker. Είσαι και hacker και έχεις και εσύ Twitter. Ναι. Πόσους χαρακτήρες μπορείς να γράψεις στο Twitter ένα μήνυμα? Πόσους χαρακτήρες μπορείς να γράψεις στο Twitter? Για βάλε το μυαλό σου λίγο να σκεφτεί. Μπορεί να ανοίξεις το Twitter, να επιχειρήσεις να γράψεις. Πόσοι χαρακτήρες στο Twitter, για σκέψου πώς είναι. Κάποια στιγμή ήταν 60, τόσο μετά πήγε, πρέπει να είναι 128, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Μου φαίνεται, πρέπει να είναι γύρω στα 270, 280. Τόσα πολλά. Για μου φαίνεται 280 μπορεί να είναι. Θέλω σίγουρα να μου πεις, γιατί κινδυνεύω να χάσω. Πόσοι χαρακτήρες, 280 χαρακτήρες στο Twitter, τόσο πολύ. Τα χαρακτήρες εσείς, σαμπάνε. Χαρακτήρες, ναι. 280. Τόσους χαρακτήρες δεν είχε ούτε ο τίτλος στο split. 280, εγώ πιστεύω. 280 χαρακτήρες στο Twitter. Εσύ λες σε λιγότερους. Όχι, δεν θυμόμουν καθόλου. Εγώ δεν θυμόμουν καθόλου. Το έχω παρότι έχω Twitter. Πιο λακωνικό ο Σάββας. Εσύ έχεις Twitter, αλλά αυτό, η ερώτηση ήταν αυτή. Νομίζω ότι έγινε μία αναβάθμιση και είναι 280. Οκ. Ακούγεται να ξέρει. Οκ. Και ο νους της κατεβάζει. Θυμάται, έχει, όχι, εφόσον έχεις και εσύ Twitter, 280. Θα εμπιστευτούμε τη σύζυγο, λοιπόν. Διονύση, κλειδώνουμε 280. Κλειδώσαμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Εύλη. Κλειδώσατε. Να κλειδώσετε και την πόρτα το βράδυ, γιατί θα έχετε πολλά λεφτά στο σπίτι απόψε. Πολύ σωστά. 280 χαρακτήρες. Μας έσωσε. 450 ευρώ δικά σας. Πολύ ωραία. Πάμε να τα κάνουμε 550. Τελευταία ερώτηση που προλαβαίνω, γιατί φτάσαμε εδώ στην όμορφη Ηλιούπολη. Πώς λέγεται η διαδικασία σχεδίασης και κατασκευής ενός πλοίου? Να φύγεις, να πάρουμε όμως αφού αφήγηση. Να δούμε και τι κάνει ο άνθρωπος. Και τι κάνει ο παππούς. Ναι. Να φύγεις, ναι. Κρατάμε την αφήγηση εμείς και ρωτάμε τη γνώμη. Και ρωτάμε τη γνώμη. Παππού, είσαι εκεί? Είμαι εδώ. Πες μας λίγο τη γνώμη σου, παππού. Είναι να φύγηση η απάντηση στην ερώτησή μας? Σας δίνω δύο επιλογές. Ναι. Είναι να φύγηση. Και η άλλη είναι να φύγηση.
Εκναυπήγηση. Ναυπήγηση ή εκναυπήγηση. Εκναυπήγηση. Ναι. Δεν μου ακούγεται και πολύ σωστό το εκναυπήγηση. Θα επιμείνουμε στην αυπήγηση. Μου αρέσετε γιατί είστε δυναμικοί και ισχυρογνώμονες, αλλά όταν έχουμε δίκιο δεν είναι και άσχημο αυτό. Παιδιά, έχετε δίκιο, πολύ σωστά. Ναυπήγηση. Προσπάθησε εκεί ο παππούς να μας μπερδέψει με τα τερτύπια του. Δεν τα κατάφερε όμως. Η υπόθεση σηκώνει χειρόφρενο, γιατί έχω πολλά λεφτά να μαζέψω και να σας δώσω. Μισό λεπτό. 550 ευρώ είναι δικά σας. Είναι εδώ στα χέρια μου αυτή τη στιγμή και θα γίνουν δικά σας. Τώρα δά, αλλά θέλω να ρωτήσω πρώτα το εξής. Θέλετε 550 ευρώ ή μήπως θέλετε να ρισκάρετε και να πάμε για το double or nothing και αν απαντήσετε σωστά 1100 γίνονται τα ευρώ, αλλά αν απαντήσετε λάθος 0 τα ευρώ. Η μπάλα στον μεγαλύτερο. Να ρισκάρουμε, Διονύση, γιατί η ζωή θέλει ρίσκο. Η ζωή... Τα λεφτά είναι πολλά, Διονύση. Σπύρο μου, η ζωή θέλει ρίσκο, πολύ σωστά. Τα λεφτά είναι πολλά. Πάμε να τα κάνουμε ακόμα περισσότερα. Αν μπορέσουμε. Θα μπορέσουμε, πιστεύω σε εσάς. Άμα η ερώτηση είναι και εύκολη, ακόμα καλύτερα. Το πέταξε να το ακούσει η παραγωγή. Μας κοιτάει με κουταβίσια μάτια τώρα και περιμένει έτσι μια εύκολη ερώτηση. Δεν θέλω να του χαλάσω. Όχι. Ο Σπύρος δεν ψήνεται. Και δύσκολη. Θέλει να δυσκολεύει, μ' αρέσει. Και στα δύσκολα ο Σπύρος. Παντός καιρού. Για να δούμε. Να ακούσουμε, μάλλον. Ναι. Πώς αλλιώς λέγεται το Εκουαδόρ? Ο Ισημερινός. Κρατάω το Ισημερινός, λοιπόν. Ναι. Παιδιά, 1100 ευρώ είναι δικά σας. Θα τρελαθούμε τελείως, μου φαίνεται. Μπράβο. 550 σε κάθε παιδί θα πάνε τώρα. Στα δικά σας και στο... Μπράβο ρε παιδιά, μισό λεπτό να τα μαζέψω εδώ, γιατί είναι πολλά. Δώστε μου λίγο. Τώρα θα κάνω μια λίστα. Πού θα φάω τα 550 ευρώ. Ρε, είπες ψέματα. Μου έχεις βάλει ψηλά το στόχο. Ρε, Σίντλερ, που θα κάνεις και λίστα εκεί να δεις τι θα μιλήσω με τον λογιστή μου. Για μίλα. Για να δω να ιεραρχήσει τις... Πάρε εκεί τηλέφωνο, κύριε Στέφανε, Ζαμπόν, πες, δύο φέτες. Να βγάλω τη ζώνη, μισό λεπτό. Κλείσαμε μια δουλειά, μια σπουδαία δουλειά, πες του. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, Διονύση. Είστε φοβερές γνώσεις και μπράβο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ξόδεμα. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, μην τα πάρεις όλα εσύ, Σαββά, γιατί πώς θα αρχίσεις τώρα να μιλάς για λογιστές, άρχισε το πρώτο ενικό. Θα σου κάνω και lobster dinner, άμα γουστάρεις. Τώρα μάλιστα, τώρα κάτι γίνεται. Λοιπόν, φιλιά πολλά, γεια σας. Γεια χαρά, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ πολύ, γεια σας. Να είσαι καλά, Διονύση, να είσαι καλά. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Εξαιρετικό παιχνίδι κάναμε. Δεν κούναγε το ταξί, ήταν πάρα πολύ ωραία, μας άρεσε. Και η οδήγηση υπέροχη και ο Διονύσης εξαιρετικός. Πικάντικες οι ερωτήσεις. Αγχώθηκα με το ποσό, δεν ξέρω πώς θα τα φάω τώρα. Θα πω στο λογιστή μου να με βοηθήσει. Αλλά εντάξει. Ευχαριστούμε για την παραγωγή που μας έδωσε δυνατότητα να πάρουμε μέρος στο παιχνίδι. Να είμαστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Μην ανησυχείτε, παιδιά, το αγαπημένο σας ταξί είναι εδώ να σας παραλάβει. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά, εσύ? Καλά κι εγώ, ρε παιδιά. Εδώ, στον αγώνα, στο μεροκάματο. Τι ζεστούλα είναι αυτή, καλά και κρύο. Ναι, έτσι το έχουμε ζεστό εδώ μέσα το όχημα για να... Μια χαρά. Σας κρατάμε θερμούς και ετοιμοπόλεμους. Για βάλτε καμιά ζωνούλα, ρε παιδιά. Και πείτε μου και πώς σας λένε, αν θέλετε, αν δεν θεωρείτε ότι παρεμβαίνω στα προσωπικά σας δεδομένα. Γωγό. Θωμάς. Γωγό και Θωμάς. Ναι. Εξαιρετικά λοιπόν. Χάρηκα πάρα πολύ, παιδιά. Και εμείς χαρήκαμε. Θέλω να μου πείτε πού σας πάω. Πάμε Γαλάτσι. Φύγαμε για Γαλάτσι λοιπόν. Ευχαριστώ. Και μου λέτε τα υπόλοιπα στον δρόμο. Μην το συζητάτε καν. Δουλειά μου είναι να σας πάω. Τι ασχολείσαι, γωγό? Είμαι παιδαγωγός, προσέχω παιδάκια. Μάλιστα. Και περιμένω. Καλώς τη γωγό, την παιδαγωγό, λοιπόν. Και ο Θωμάς μας.
Με έπιπλα. Με έπιπλα. Τι έπιπλα, σε τι ειδικεύεσαι? Σαλόνια. Σαλόνια. Θέλω τώρα ένα καναπέ. Να το μιλήσουμε μετά, άμα είναι. Θα μου κάνεις και μια καλή τιμή, ρε παιδί μου. Κάτι θα κάνουμε για σένα. Πήρε πάρα πολύ ώρα να απαντήσει. Με κοίταξε για ώρα. Υπολόγισε όλα τα λογιστικά μες στο κεφάλι του να δει αν του βγαίνει. Κάτι θα κάνουμε με ανύπαρκτο ενθουσιασμό. Μάλιστα. Ωραιότατα λοιπόν, είστε ζεύγος? Ναι, με μαζί. Πόσα χρόνια, είστε παντρεμένοι? Δεν είμαστε, αλλά είμαστε πάρα πολλά χρόνια μας. Πόσα χρόνια, είμαι αδιάκριτος τώρα εγώ. Ναι. Μετά τα ονόματά σας ξεθάρεψα και θέλω κι άλλες πληροφορίες. Πόσα? 12 τουλάχιστον. 12, ωραία. Ευχαριστημένη η γογό μου από το Θωμά. Ναι. Πόσα αστεράκια θα του έβαζες στη σχέση? Πέντε εννοείται. Πέντε αστέρια. Για να είμαι τόσα χρόνια μαζί. Πέντε αστέρια, αλλά στα 10. Πέντε στα 5. Στα 5. Θωμά, εσύ τι έχεις να πεις για όλα αυτά? Καλή κριτική σου έκανε εκεί πέρα. Κάτι λέει. Κάτι λέει. Ο Θωμάς γενικά σήμερα έχει πολύ έτσι. Είναι εγκρατής στα συναισθήματά του. Μπορεί να τα κρατάει όλα για να μας δώσει τις απαντήσεις. Μπαμ, να τις πληροφορήσει. Και δεν θέλει να σπαταλάει ενέργεια σε σμόλτο. Λοιπόν, ξέρετε τους κανόνες σε αυτό το πράγμα εδώ που έχετε έρθει να παίξετε, παιδιά? Εννοείται, αυτό βλέπω. Μπράβο, ρε παιδιά, να είστε καλά, ευχαριστώ. Θα σας στείλω γλυκά σπίτι για την τηλεθέαση που μας κάνετε. Λοιπόν, δεν παίζει να έχετε κανένα μηχανάκι της HGB. Όχι. Να σας βράσω τότε. Τι να σας πω. Αν έχετε κανένα φίλο, να του πείτε παρόλα αυτά. Λοιπόν, οι κανόνες είναι πολύ απλοί, μια και τους ξέρετε, εγώ θα τους πω έτσι γρήγορα. Κάνε ερωτήσεις, απαντάτε. Έχετε δικαίωμα για δύο λάθη. Το τρίτο κατεβαίνετε. Έχετε δικαίωμα ψήφου εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μπράβο σε όλους μας, στην ανθρωπότητα γι' αυτό. Και από εκεί και πέρα έχετε δύο βοήθειες. Μία βοήθεια που θα πάρετε ένα δικό σας άνθρωπο και θα τον ρωτήσετε και ο Θεός μαζί μας. Mm-hmm. Και μία βοήθεια όπου θα πάρετε τον παππού μου και αυτός θα σας δώσει δύο πιθανές απαντήσεις. Εκ των οποίων η μία είναι σωστή, τη διαλέγετε, την παίρνετε και φεύγετε από εδώ με πάρα πολλά λεφτά. Ωραία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ναι, ναι. Ωραία. Έτσι. Ξεκινάμε μία πρώτη ερώτηση για 25 ευρώ. Mm. Πρώτου γύρου ερώτηση, χαλαρά. Γιατί πέρα από το air condition που μας ζεσταίνει, πάμε να ζεσταθούμε λίγο για τις ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση λοιπόν. Πώς λέγεται το φυσικό φαινόμενο της φωτογραφίας? Δείτε πίσω. Ουράνιο τόξο. Εύκολα πράγματα. Ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, να σας χαϊδέψουμε λίγο τα αυτιά, έτσι να δούμε πώς θα πάει. Πολύ σωστά, ουράνιο τόξο, 25 ευρώ είναι δικά σας. Δεν θέλω όμως να σας καθυστερώ, γιατί ξέρω ότι ο Θωμάς πρέπει να πάει μετά να φτιάξει και άλλα έπιπλα να πουλήσει, να φτιάξει και τα δικά μου. Οπότε πάμε δεύτερη ερώτηση για 50. Mm-hmm. Τα σαγόνια μιας αρκούδας γκρίζλι μπορούν να διαλύσουν μια μπάλα του bowling. Σωστό ή λάθος? Σωστό ή λάθος. Δεν είχατε δει εκείνο το επεισόδιο που είχαμε φέρει για παίχτη μια αρκούδα γκρίζλι, ε? Της δώσαμε να δαγκώσει μπάλα του bowling. Δεν τα βλέπετε. Δεν τα βλέπετε όμως και τώρα έχετε κενά. Και τα ρωτάω εγώ μετά. Παίρνω πάνω μου και λέω λάθος. Λάθος, τελευταία σας λέξη. Το κλειδώνω σαν απάντηση. Κλείδωσε το. Κλειδώθηκε και δυστυχώς είναι λάθος. Ναι, η αρκούδα γκρίζλι μπορεί να σπάσει μια μπάλα του bowling με τα δόντια της. Οπότε μην μπλέξετε. Άμα τη δείτε στο δρόμο, αλλάχτε πεζοδρόμιο. Τώρα θα μου πείτε τι κάνει τα πεζοδρόμια η γκρίζλι. Κανείς δεν ξέρει, παιδιά, δεν βαριέσαι. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, μην την πατήσουμε όπως ο Ντικάπριο σε εκείνη την ταινία. Τον Τιτανικό που πνίγηκε. Επόμενη ερώτηση. Μεταξύ ποιων ορόφων βρίσκεται ο ημιόροφος? Το παίρνω πάνω μου. Πάρτο. Μεταξύ Σόκιο και Πρώτο. Θωμά μου, πολύ σωστά. Με πολύ cool τρόπο είπε την απάντηση, ήταν ολόσωστη. 50 ευρώ δικά σας, πάμε για την τέταρτη ερώτηση του πρώτου γύρου. Πόσοι περίπου άνθρωποι ζουν στη γη? 19 με 20 δις ή 7 με 8 δις? Θα πάρουμε το σοφό γέροντα. Όχι, δεν χρειάζεται. Γιατί το ξέρει? Είσαι σίγουρος 100%? Πρέπει να διαλέξετε μία από τις δύο επιλογές. Το καταλάβατε αυτό, έτσι? Μην πάθουμε σε την αρκούδα. Σίγουρα θα είναι 50%. Από εκεί και πέρα... Δεν θέλω να χάσουμε αυτή τη δουλειά, δεν ξέρω. Εγώ λέω να πάρουμε τον παππού. Τον παππού. Πάμε παππού. Παππού, είσαι εκεί? Είμαι εδώ. Γεια σου ρε παππού. Λοιπόν, θέλουμε να μας δώσεις την απάντηση πρακτικά. Μία απάντηση θέλουμε να έρθει τώρα. Θα τη δίνω. Για δώσ' την. 7 με 8 δις. Την έδωσε. Ευχαριστούμε παππού για την απάντηση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Έχει μπόλικο κόσμο η γη, αλλά όχι και 16 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, εντάξει, είμαστε ακόμα, έχουμε λίγα περιθώρια. Δεν ξέρω με 16 δισεκατομμύρια αν θα μπορούσαμε να... Δεν θα βγαίναμε καν εδώ στην Κηφισία, δεν θα μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε. Γι' αυτό σας λέω. Λοιπόν, ευχαριστούμε με τη βοήθεια του παππού. Κλείσαμε τον πρώτο γύρο. Είστε στα 75 ευρώ. Πάμε δεύτερο γύρο. Έχετε κάνει ένα λάθος και μία βοήθεια έχετε χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, στον περιορισμό ποιων ουσιών βασίζεται η δίαιτα Atkins?
Ναι, έχω την εντύπωση ότι το έχω ακούσει και είναι για το κρέας, αλλά δεν παίρνω και όρκο. Δεν θα σας βάλουμε να ορκιστείτε, θα σας βάλουμε να απαντήσετε και αν είναι λάθος, απλώς θα χάσετε. Συμβαίνουν αυτά. Ναι. Αν είναι σωστό, θα κερδίσετε. Είναι λίγο περίπλοκοι οι κανόνες, γι' αυτό τους εξηγώ έτσι. Παίρνουν το τηλέφωνο. Κι άλλη βοήθεια θα πάει. Σε σίγουρο. Πάτε πάνω σου. Το κρέας θα πω. Κλειδώνουμε αυτό λοιπόν. Κλειδώνω κρεατάκι νόστιμο. Ναι. Παιδιά, δυστυχώς είναι οι υδατάνθρακες. Δεύτερο λάθος. Τώρα θέλω την προσοχή σας παρακαλώ, γιατί είναι το επόμενο που θα κάνετε, αν κάνετε χτύπα ξύλο, μπορεί και να μην κάνετε, μη σας γλωσσοφάω, είναι το τελευταίο. Ναι. Μετά θα πρέπει να κατέβετε. Πάμε επόμενη ερώτηση με μεγαλύτερη συγκέντρωση τώρα. Λοιπόν, ποια από τις παρακάτω πηγές ενέργειας δεν είναι ορυκτό καύσιμο? Ο άνθρακας, το πετρέλαιο ή το φως? Το φως εννοεί. Κλειδώνω φως? Ναι, ναι, ναι. Πολύ σωστά, είναι το φως. Και εγώ όσες φορές και να σκάψω κάτω εκεί στη γη, δεν έχω βρει ποτέ φως, γιατί θα πρέπει να τρυπήσω τον πυρήνα. Κρίμα είναι. Μπράβο, παιδιά, λοιπόν, πολύ σωστά. Θα ήθελα να μην θυμούμε το αυτό. Έλα, το έχεις λόγο, σταμάτα, μην πέφτεις τώρα. Όχι, το έχεις. Θα ρεφάρετε τώρα, σταμάτα. Έχω πέσει, γιατί έχουμε μόνο μία ζωή και... Δεν πειράζει. Δεν θα φτάσουμε στον προορισμό. Να σου πω κάτι, ξέρεις που αλλού έχουμε μόνο μία ζωή? Στην πραγματική ζωή, εγώ. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Και βγαίνει παρόλα αυτά. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, θα τα κερδίσεις όλα, θα τα βρεις όλα σωστά και το επόμενο έπιπλο που θα φτιάξει ο Θωμάς θα είναι ένας θρόνος για να κάθεσαι εκεί στο σπίτι να σε καμαρώνει. Λοιπόν, πού βρίσκεται το περίφημο μουσείο της Madame Tussauds? Εδώ να πω ότι υπάρχουν αντίστοιχα μουσεία σε όλο τον κόσμο με την επωνυμία, αλλά θέλουμε το κεντρικό, το original, βρε αδερφέ. Παίρνουμε τη βοήθεια, το τηλέφωνο. Πάμε. Ναι, πήγαινε αυτό. Δεν σας λέει κάτι, Madame Tussauds? Εμένα μου λέει, αλλά δεν θέλω να το πάρω πάνω μου, γιατί... Μπορείτε να μου πείτε τι σας λέει μόνο και να διαβάσετε τις εκφράσεις μου. Γαλλικό. Όχι, δεν μπορώ να σας βοηθήσω με τις εκφράσεις μου, είναι αλήθεια, αλλά ήθελα να ακούσω περίπου τι σκέφτεστε. Ωραία. Ας πάρουμε λίγο τον κουμπάρο μου να δούμε. Γιατί... Για να πάρουμε τον κουμπάρο λίγο. Ναι. Πώς το λένε τον κουμπάρο? Παναγιώτη. Για να πάρουμε τον Παναγιώταρο. Ναι. Έλα, Παναγιώτη. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, είμαστε στο ταξί με τον Θωμά. Ναι. Έχουμε μόνο μία ζωή, να ξέρεις. Και την τελευταία μας βοήθεια. Μια ζωή την έχουμε, Παναγιώτη, και θέλουμε τη βοήθειά σου. Κρεμόμαστε από τα χείλη σου. Θέλουμε να μας πεις πού είναι το μουσείο της Madame Tussauds. Το μουσείο της Madame Tussauds. Mm-hmm. Σε ποιο μέρος βρίσκεται? Έχει πολλά παρακλάδια, αλλά θέλουμε το κεντρικό που βρίσκεται. Να μας πεις. Έχω την εντύπωση είναι στο Λονδίνο. Είσαι σίγουρος? Αναρωτιέμαι. Έχεις την εντύπωση ή είσαι σίγουρος? Μετά από αυτό θα μας κατεβάσει, να ξέρεις, άμα το απαντήσουμε λάθος. Θα πρέπει να έρθει να σας πάρει ο Παναγιώτης από όπου σας κατεβάσω μετά, με τα μάξι. Μια χαρά, ψηλέ μου. Να το πάρω σαν απάντηση αυτό, παιδιά. Θέλω την έγκρισή σας για να το λάβω σαν απάντηση. Ναι, ελπίζω. Ναι. Ναι. Εγώ ναι, έχω το OK από σένα. Ελπίζω ότι ο κουμπάρος μου. Πολύ σωστά, ο κουμπάρος μας δικαίωσε. Είναι στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων της Madame Tussauds στο Λονδίνο. Ευχαριστούμε. Να την πας μετά με τα χέρια από εδώ, Θωμά. Γι' αυτό φρόντισε να υπάρξουν κέρδη. Λοιπόν, μπράβο, κουμπάρος μας έσωσε. Πάμε, επόμενη ερώτηση. Πολύ στεναγμό είχε μέσα αυτό το κουμπάρε. Δεν θα το αμφισβητήσω, δεν θα ρωτήσω παραπάνω. Παγώνει όλη τη ζωή, Διονύση, γι' αυτό. Αυτό, εντάξει. Λοιπόν, πάμε, τελευταία ερώτηση δεύτερου γύρου. Ναι. Σε τι επιφάνεια παίζεται το Ρολάν Γκαρός? Τι εννοείς τι επιφάνεια? Σε τι επιφάνεια? Τύπου γρασίδι, τέτοιο πράγμα. Τέτοιο πράγμα, oh, πολύ okay. Σωστό. Λάγκαρος. Κάτι τέτοιο ψάχνω. Σε γήπεδο τένις. Είσαι σίγουρο? Ρολάν Γκαρός. Ναι. Να πω ότι είναι τένις, όντως, απλώς ψάχνουμε την επιφάνεια. Oh. Δηλαδή, και το ποδόσφαιρο, υπάρχει απάντηση ότι παίζεται σε γήπεδο ποδοσφαίρου, αλλά αν ρωτήσω σε ποια επιφάνεια, τι έχει δηλαδή εκεί πάνω, είναι γρασίδι η απάντηση. Οπότε κάτι τέτοιο ψάχνουμε. Σε χώμα. Κρατάμε αυτό? Ναι, το γήπεδο τένις. Δεν είναι κομμάτι. Τι την εντύπωση. Δεν σημαίνεται.
Δεν νομίζω. Άμα είχε χώμα την ώρα που κάναν αυτό, θα έφευγαν και τα... έκαναν λακκούδες από κάτω. Όχι, δεν είναι χώμα. Εγώ εσύ έχεις κάτι να προτείνεις. Δεν είναι χώμα σίγουρα σκέτο κάτω. Σίγουρα. Γιατί εάν κάναν τις κινήσεις θα φεύγει λάσπη. Αποκλείεται να είναι χώμα. Άμα έχει βρέξει θα είχε λάσπη. Ναι. Αλλά ναι. Τι εννοείς δεν έχει. Η λάσπη είναι υγρό χώμα. Τίποτα, ναι. Αυτό δεν βοηθάω κάπου. Απλώς ναι, σε καθαρίζω ότι είναι. Έλα πάρ' το πάνω σου και ό,τι γίνει. Αν κατεβούμε κατεβήκαμε. Παιχνίδι είναι παιδιά. Χώμα. Χώμα τελευταία σας λέξη, ε. Πολύ σωστά είναι το χώμα. Μπράβο, ναι. Θωμά. Πάτορε, μπράβο. Πριν ο άνθρωπος που το ξέρει τον αμφισβητούσες, είμαι σίγουρη λες ότι δεν είναι αυτό. Άρε, Θωμά, μας έσωσες. Μία ο Κουμπάρος, μία ο Θωμάς. Μπράβο. Λοιπόν, μπαίνουμε τρίτο γύρο. Κάθε ερώτηση για 100 ευρώ. Συνεχίζουμε να είμαστε σε τεντωμένο σκηνή με τελευταία ζωή και χωρίς καμία βοήθεια. Αλλά αυτό το κάνει και πιο ενδιαφέρον, παιδιά μου. Λοιπόν, πάμε πρώτη ερώτηση τρίτου γύρου. Ποιος έγραψε τη μουσική στο τραγούδι «Καλημέρα ήλιε» που έγινε και άτυπος ύμνος του Πασόκ. Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο σήμερα. Σήμερα, σίγουρα. Δεν μας λέει κάτι. Τον κόβω για νεοδημοκράτη εδώ το Θωμά. Όχι, απλά ο Θωμάς μάλλον έχει κολλήσει αυτή τη στιγμή. Καλά, πριν βρήκε το Ρολάν Γκαρό, σε παρακαλώ τώρα. Δεν θα ανοιχτώ να του ρίχνεις μπούλινγκ του παίχτη μας το αγαπημένο εδώ πέρα. Μας έσωσε. Αν χάσουμε, τα χάνουμε όλα, ε. Τα χάνετε όλα, εκτός από την φοβερή εμπειρία που είχατε απόψε. Ναι. Αυτό, παιδιά, είναι ένα αντικατάστατο. Ναι. Δεν το ξέρω, δυστυχώς. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν το απαντήσω, θα απαντήσω κάτι λάθος, οπότε δεν. Καλά. Γνώμη μου, παρόλα αυτά, δοκιμάστε. Ποτέ δεν ξέρεις. Πες ένα όνομα, πες ο Φίβος, ξέρω εγώ. Καλά, ούτε καν. Ο Νίκος Καρβέλας. Πες κάτι γιατί από το να μην πεις τίποτα, μία στις 100 πιθανότητες να το πετύχεις, ξέρω εγώ. Λες να είναι Θεοδωράκης. Σταματάω εγώ εδώ γιατί μπορεί καμιά φορά να σας αποσυντονίζει και η ταχύτητά μου ηλικιώδης. Μια και φτάσαμε κιόλας, εδώ είμαστε. Λοιπόν, για πείτε, θα πάμε με Θεοδωράκη. Να. Ναι. Ο μόνος Λοΐζος, παιδιά. Ο Λοΐζος, τραγικό. Κάναμε τέτοιο. Την πατήσαμε. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Υγεία πάνω απ' όλα και όλα καλά βρίσκονται. Χάρηκα πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και να προσέχετε τις γκρίζλι αρκούδες. Φιλιά πολλά. Αυτό μας κατέστη. Να μας μείνει ένα μάθημα από αυτή την εμπειρία. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Φιλιά. Δυστυχώς δεν κερδίσαμε, μας έκαψε η αρκούδα στην αρχή. Ναι, αυτή η αρκούδα. Ήταν όμως εμπειρία, πολύ ωραία. Περάσαμε πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.